Κύριε Ζελεμπέη, τι γίνεται? Κύριε Ζαγόρα, πολύ καλησπέρα. Είμαι πολύ χαρούμενο που σας ακούω ξανά. Ναι, ήμουνα στην πόλη που ζεις. Ήμουνα 2,5 μέρες. Έτρεχα καθημερινή στην Αθήνα, έχω να πάω χρόνια. Ούτε σε μεσάτο δεν εμφανίστηκες, Γιώργο. Ψέματα, όχι καθημερινή. Οφείλω να το πάρω. Όχι σε διακοπές εννοούσα. Να το παραπονευτώ αυτό. Δεν πρόλαβα. Ούτε SMS-άτος. Δεν πρόλαβα. Δεν έχει δωρεάν μηνύματα στο πακέτο σου? Όχι. Μηδέν. Εντάξει. Το δέχομαι. Μηδέν. Έτσι, και άμα στείλω κανένα μου το χρεώνουν κιόλας. Οπότε δεν στέλνω τίποτα. Ούτε, είναι σαν το ένα συν ένα. Ούτε ίντερνετ είχα, ούτε τίποτα. Πώς λέμε, Kevin Garnett. Δεν έψαξες λίγο Wi-Fi κάπου, λίγο Wi-Fi να πεις να... Να κλέψεις. Δεν είχε. Προσπαθούσα να. Δεν είχε πουθενά ούτε free wifi. Τίποτα πάρει. Φαντάσου, και όταν ήμασταν παιδιά, Γιώργο, μόνο το free wheelie ήξερα εγώ. Εκείνο το δελφίνι. Μετά μάθαμε και το free wifi μεταξύ άλλων. Και μετά το sport billy, μετά το free wheelie. 100% είναι δυνατό. Με τη βάντα και το site να τρώει τα πινελίκια ο καημένος. Ναι, φίλε. Άστα να πάνε. Λοιπόν, έχει κάτι σημαντικό. Έλεγα και πριν και μιλώντας και με τον Μιχάλη τον Τζοχό ότι. Ναι. Πολύ ηρεμία εκεί, ρε παιδί μου, στα μεταγραφικά. Πολύ ησυχία, μάλλον. Πολύ ησυχία στα μεταγραφικά. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ναι, δηλαδή, εντάξει, ναι. Και πάλι καλά που πάει ο Πινέδα στην Ολλανδία και θα δούμε και να ασχολείται η ΆΕΚ με κάτι άλλο. Γιατί στις φωτογραφίες βλέπω ότι η ΆΕΚ ασχολείται με, και ψάχνει να βρει δύο κεντρικούς αμυντικούς και είδα και τον Τζαβέλα στην προετοιμασία. Οπότε Τζαβέλα. Λέω από μέσα, μα έχει κεντρικό αμυντικό. Μήπως είδα λάθος. Στις φωτογραφίες δεν είδα καλά. Ναι, δηλαδή, ναι. Ακούγοντας και τα παιδιά, ναι. Εκεί στην Αθήνα που έχουν το μελούντο του ρεπορτάζ, δεν είχαν κάτι να πούνε. Εμείς έχουμε ένα βουνό παίκτες εδώ που συζητάμε. Δηλαδή, μόνο με τον Στέργιο και τον Νίκο τώρα οι υποθέσεις που εκκρεμούν, δηλαδή που έχουν γίνει επαφές και συζητήσεις και τα λοιπά και προσυμφωνίες, είναι καμιά 6-7. Εκεί τίποτα. Ναι. Και το περίεργο το είναι ζόρι. Ακόμα, δηλαδή, στην ΑΕΚ λίγο Πινέδα, λίγο Πιάνης. Στο Παναθηναϊκό κλειστά χαρτιά από το Γιωβάνοβιτς υπάρχει αυτό το φιλικό το σημερινό στην Αυστρία. Νομίζω ότι με τη Γουότφορντ ήταν πιο δυνατό από ότι το σημερινό το οποίο έχει να δώσει ο Παναθηναϊκός. Αν και είναι το τρίτο, αλλά το δεύτερο που θα διεξαχθεί, γιατί με την Κίτσπελ δεν έγινε λόγω των καιρικών συνθήκων. Και στον Ολυμπιακό, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μπροστά το διπλό ραντεβού με τη Μακάμπι Χάιφα, περισσότερο φαίνεται να είναι παίκτες οι οποίοι απασχολούν ομάδες του εκτός συνόρων, όπως το Οτικίνιο που είναι στο προσκήνιο. Παρά παίκτες οι οποίοι είναι να έρθουν για να ενισχύσουν τα συγκεκριμένα ρόστερ. Και σίγουρα μας κάνει εντύπωση αυτό. Δηλαδή και στο μπάσκετ περισσότερο γίνεται κουβέντα από το πρωί με το ότι ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Βαρκελόνη για να αντιμετωπίσει την Βαρκελόνα τον Οκτώβριο για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας, παρά οτιδήποτε άλλο. Έτσι, να το πούμε αυτό. Και ότι ο Καλάτσης λογικά φαίνεται να καταλήξει στην αγκαλιά του Ιτούδη και στην Φενέρμπαχτσε. Από την Μπαρτσελόνα και όχι στον Πανεκό που πήγε να κάνει την υπέρβαση μαζί του. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ας εμφανιστούν πιο ενισχυμένοι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης για να μην μπουν απλά σφήνα ανάμεσα στους τρεις Αθήνας, αλλά να διεκδικήσουν και το κάτι παραπάνω. Αυτό έχω να πω εγώ και να ευχηθώ. Τον Άρη, βέβαια, φαντάζομαι θα τελειώσει αυτό το σύνδεσμο. Έναν παίχτη τον οποίο εγώ τον έβλεπα πολύ παλιά, δηλαδή όταν λέμε παλιά, πριν από 4-5 χρόνια, δεν ήταν και στην Zweite Liga και αγωνιζόταν εκεί πέρα. Τέλος πάντων, να δούμε. Και πόσο θα κουμπώσει μαζί με όλους τους υπόλοιπους. Επειδή ο χρόνος πάντως μας πιέζει, να πούμε πολύ γρήγορα και παρά το γεγονός ότι το συνηθίζαμε να το κάνουμε αυτό παρέα και με το Χρήσανθο όταν έβγαινε από την Αυστρία, αλλά τώρα είναι στην Πελοπόννησο, ψάχνει για κάτι κάστρα εκεί πέρα από ό,τι βλέπω. Ότι από τις αναρτήσεις του. Ναι, πάει εκεί ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Τα μουσεία και αυτά πάει και βλέπει. Και ξαφνικά εμφανίζει και το πρόσωπο του εκεί που βλέπει μια επιγραφή να λέει για έναν Άρη και λέει Άρης παντού. Πάρα πολύ ωραία. Χρήσανθο, ευχαριστούμε. Έτσι να πούμε κάτι το οποίο ο Άρης έχει κάνει μέχρι στιγμής μόλις ένα τυπικό. Θέλω να το πιστεύω ότι θα το ξανακάνει. Θα δώσουμε ένα σημείο 20 λεπτού, έτσι, να μπει γκολ στο Άρης Ιωνικός στο πρώτο 20 λεπτό με απόδοση 2.50. Στο πρώτο 20 λεπτό, όποιος και να το βάλει. Στο πρώτο 20 λεπτό, όποιος και να το βάλει, ναι, ή το Άρης ή το Ιωνικός. Αλλά ο Άρης καλείται να μπει με άγριες διαθέσεις για να τις δείξει και στην Κόμελ, γιατί ψάχνει γκολ στα δύο ραντεβού τα οποία ακολουθούν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, τις οποίες έχει μπροστά του. Για να μπορέσει να βάλει βάσεις πρόκειται στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa Conference. Οπότε παραλαμβάνω το σημείο του με 2,5 φορές τα χρήματά μας, αν περάσει, που εύχομαι να περάσει και θα περάσει από το δεκάλεπτο, λέω εγώ. Έτσι να μπει γκολ στο πρώτο 20 λεπτό στο Κλειάνης Μικελίδη σήμερα το βραδάκι στο Άρης Ιωνικός. Τέλεια. Θα αγχωθούμε στο πρώτο 20 λεπτό και μετά θα δούμε χαλάρα το παιχνίδι. Έγινε, Παρή. Σε χαιρετώ, Γιώργο μου, να σε καλά.